είναι καλύτερα για μένα. Και άστην τότε να χάρει τον παππού της, ε. Λουχάν, Λουχάν, τι κάνεις? Ήρθα εγώ για τη μία, αλλά βρήκα τη Σόνια να κλαίει και την αγκάλιασα για να μην κλαίει, Σόνια. Σόνια, κλαίς γιατί πήγε να μείνει στον παπά της? Δηλαδή ξέρεις ποιος είναι ο Αντράντε? Και βέβαια, η Μαρίζα είναι κολλητή μου, πώς να μην ξέρω? Σου είπα ότι με μισεί? Όχι, η Μαρίζα σε αγαπάει. Ναι, θέλει να με δει νεκρή. Όχι, σε λατρεύει. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι, γιατί αν ήταν δεν θα έφευγε. Γιατί είσαι εδώ, αφού ήξερες ότι η Μαρίζα δεν είναι εδώ? Σόνια, Σόνια, η Λουχάν θα μείνει εδώ. Χίτα, με έπαιρες Λουχάν και γυλινάρισε όπως είναι. Δεν είμαι καθήτρια, είμαι η φίλη σου λίγο μεγάλη, αλλά μια φίλη που θέλεις. Α, γλυκιά. Συγγνώμη, μπορώ να μάθω τι συμβαίνει, ε? Γιατί έγινε μια αδικία και εγώ δεν θα το ανεχτώ. Αυτό. Με απέβαλα με το σχολείο, μέσα στη νύχτα. Η Χίλδα με βρήκε στον δρόμο και με έφερε εδώ. Ορίστε, δεν είμαστε καλά. Γιατί το έκαναν αυτό? Το καημένο δεν είχε που να πάει. Γιατί σε απέβαλε? Δεν έχει σημασία αυτό καλά, τώρα. Θέλω να ξέρεις ότι εδώ είσαι ευπρόσδεκτη. Αν το θέλεις, θα γίνει σπίτι σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Γιατί κλαις? Τι σε νοιάζει τι λένε στο σχολείο? Είσαι άντρας. Δεν μπορείς να είσαι τόσο αδύναμος. Κοίτα τη Λουχάν, είναι παιδί και είναι πιο γενναία από σένα. Συγγνώμη. Πέρασε. Σου έφερα καφέ γιατί σκέφτηκα ότι θα δουλεύεις μόνος. Συγγνώμη, μπορώ να σε λέω μπλάσε? Ναι, μόνο όταν είμαστε μόνοι. Αλλά για πες μου κάτι. Τι θέλεις εδώ τέτοια ώρα, Ριβαρόλα? Το μικρό μου είναι Σολ. Καλά. Γιατί είσαι ξύπνια, Σολ? Να, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι πήγα να κοιμηθώ, αλλά τα κορίτσια της Πέμπτης έχουν πάρτι στο σαλόνι και έτσι δεν τα κατάφερα. Εσύ δεν ήξερες για το πάρτι? Φυσικά και ήξερα. Εγώ έδωσα την άδεια. Εγώ πάντα ξέρω ό,τι και αν συμβαίνει στο σχολείο. Πάντα, πάντα. Είσαι σίγουρος? Πού το πας? Να, ξέρεις ότι οι συμμαθητές μου σχεδιάζουν να εναντιωθούν στην Κάρμεν με τη μία για αρχηγό τους. Και τι θα κάνουν? Μπράβο η Μαρίζα! Γι' αυτά το έχει κάνει εδώ μέσα. Έλα, 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 συγκεντρώσου. Hey, τι έγινε? Τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? Παιδιά, παιδιά, πλάκωσαν κάποιοι και ρίχνουν σφαίρες. Ηρέμησε, Φελή! Έλα μαζί μου! Έλα από εδώ! Από εδώ! Τι φασαρία είναι αυτή? Θα πάω να δω. Βλάς! Τι? Τι κάνεις, τρελάθηκες, χαζό είσαι! Αν πάθει κάτι Λουχάν θα σε σκοτώσω, το κατάλαβες, ε? Ε? Φελή, πες μου, τι έχεις πάθει? Τίποτα. Έλα, μην κάνεις έτσι. Μη φοβάσαι. Κανείς δεν θα υποψιαστεί ότι τα βάλαμε εμείς. Θα φαίνεται ότι το έκαναν τα παιδιά της Πέμπτης. Όχι, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Τότε τι σε απασχολεί? Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που είπε η Μίτση για τον Φραντσίσκο. Από τη στιγμή που τον είδα μαζί της, τον σκέφτομαι συνέχεια. Στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Αχ, Φέλησε, παρακαλώ, αφού σου έχω πει τόσες φορές να μην δίνει σημασία στη Μίτση. Είναι κουτσομπόλα. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Εγώ, κοίτα να δεις. Τα αγόρια πάντα ερωτεύονται μεγαλύτερες γυναίκες επειδή είναι εύκολες, είναι χαζές. Ο Μπλάς, σταμάτα. Ποιος είναι? Ο Φρανσίσκο. Γεια. Γεια, ξέρω ότι είναι αργά, αλλά ανησυχούσα για τη Φέλη. Τρόμαξε πολύ, είναι καλά? Δεν ξέρω. Πού ήσουν όταν χαλάσαμε το πάρτι? Με τον Μπλάς. Προσπαθούσα να τον ρίξω. Αλήθεια? Έλα, πες μου να σταματήσω να σκέφτομαι την Πιλάρ. Ξέχνα το, το top group διαλύθηκε πια. Ναι, αλλά στεναχωριέμαι για την Πιλάρ. Δεν κάνει παρέα μαζί μας και δεν είναι πια φίλη μας. Τη λυπάμαι. Α, θα τα βάψουμε μαύρα χωρίς την Πιλάρ. Πάχουμε την Μπελέν.
Κορίτσια, σας έψαχνα. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε στις 5 για να τελειώσουμε τα πανό για την αυριανή ημέρα. Μην το ξεχάσετε, εντάξει. Α, θα το κάνουμε. Ναι. Άλλωστε, μόλις είδα τον Ξαβιέ και μου είπε να σας το πω. Καημένος. Δεν ξέρει τα σχέδιά μου. Τι εννοείς? Να, τα ξέρει όλα μπλας. Τι μας κάρφωσες? Δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος σε μια τέτοια ανοησία. Δεν θα έπεφτα ποτέ τόσο χαμηλά. Και νομίζεις πως είσαι και αποφασίζεις για όλους, μου λες? Η Κάρμεν μας έχει κάνει τη ζωή κόλαση. Να σου δώσω μια συμβουλή. Στη θέση σου δεν θα ανησυχούσα τόσο, γιατί η Κάρμεν κάνει κόλαση τη ζωή των όμορφων. Οπότε δεν θα τα βάζε ποτέ μαζί σου. Σολ, είσαι απαράδεκτη. Σολ, τι συμβαίνει? Γιατί τη το είπε αυτό? Γιατί δεν με νοιάζει καθόλου η Μπελέν. Μα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή ξέχασες τα ειρωνικά της σχόλια για τα μαλλιά σου? Δεν έχει σημασία. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω τώρα. Ακόμα προσπαθείς να ρίξεις το πλάι? Ναι. Γιατί όταν του τα είπα, κατάλαβε ότι δεν είμαι παιδί όπως είναι η Μία. Με ξεχώρισε. Την έσκισα. Μάρκο, ξύπνα. Περίμενε. Ξύπνησα. Δηλαδή δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έτσι όπως θα έκανες με τον Μπλας, ούτε εγώ θα κοιμόμουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ γιατί ανησυχούσα για την Λουχάν. Ηρέμησε, μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της. Τον εαυτό σου κοιτά. Μπορεί να σε αποβάλουνε, το ξέρεις αυτό? Δεν θα τον αποβάλουνε. Δεν θα πάρεις μέρος στην κατάληψη? Με ξυπνήσατε με την πολυλογία σας. Έχω μια ιδέα για να μην αποβάλουν τον Μάρκο. Πώς? Θα πούμε ότι τα είδαμε όλα και ότι ο Μπλας χτύπησε πρώτος. Όχι, Μανουέλ, δεν γίνεται. Γιατί ήταν και η Σολ εκεί. Θα μας καρφώσει. Και τι μας νοιάζει εμάς τι λέει η Σολ? Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ πάντως. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Πάμε να ετοιμάσουμε την τάξη, σήκω. Ναι, αλλά είναι πολύ νωρίς. Έτσι πρέπει, ανόητε. Γρήγορα, εγώ φεύγω. Περίμενε. Μπορώ να κοιμηθώ στον δρόμο. Άντε, σήκω. Μη βαράζε. Άντε. Μη βαράζε. Προχώρα. Προχώρα, μη βαράζε, σου είπα. Μανουέλ, κάτι δεν καταλαβαίνω με σένα. Δεν συμμετέχεις στην κατάληψη, έτσι? Εχθές, χωρίς λόγο, τα έβαλες με τη Μία. Και τώρα ρισκάρεις για τον Μάρκο. Νόμιζα πως σου άρεσε να είσαι ο κακός. Ο Μάρκος δεν έχει καμία σχέση. Ναι, έχει. Ένας κακός δεν ρισκάρει για φίλο. Εσύ είσαι καλός, είτε σ' αρέσει είτε όχι, εντάξει? Ωραία. Όχι, Ρόκο, όχι. Τέτοια ώρα όχι. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Μην με ενοχλείς τώρα, ναι. Έλα. Δεν το ήθελα. Αλλά ήθελα να σου δείξω κάτι πριν φτιάξεις το πανό. Τι? Εσύ είσαι? Ναι. Όταν ήμουν 12 χρονών. Γιατί μου δείχνεις τη φωτογραφία? Γιατί σκεφτόμουν αυτά που είπαμε χτες και δεν θέλω να είμαι εγωιστής. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η φωτογραφία είναι συμβολική. Μου θυμίζει τον πατέρα.